έχω κάλυψει αυτό για να αποσύρω μετά τα τις κλωστές που θα βγουν. Έχω ετοιμάσει τη μικρή μας φίλη, είναι ένα θηλυκό. Ή μπορεί και σελνικό, δεν ξέρω στην κατάσταση που είναι και το χρώμα του είναι λίγο έσως. Όπως βλέπετε το έχω πρέπει τη λήξη με λίγο ζελατέιπ, μη φοβάσαι, δεν είναι γερά. Η σαπού για να μην μπορεί να κουνηθεί. Εδώ βλέπετε την κατάσταση των ποδιών του. Ναι, αυτά είναι τύχες ανθρώπων. Είδατε τι μπορεί να δημιουργήσουν οι τύχες σας άμα τις κόβετε και τις πετάτε. Μην ανησυχείτε, δεν είναι σφυλάκι σαπού. Έχω ετοιμάσει τα εργαλεία, μια λαβίδα. Από τις λεπτές, έχω και άλλες δύο που δεν είναι για λεπτές δουλειές. Και το ψαλιδάκι μου για να κόβω τις γνωστές. Ενώ τις τύχες. Όσοι ξέρετε από το γυμνάσιο, ξέρετε τι θέμα έχουμε τις λαβίδες για τους καινούργιους, θα σας το πω. Μ' άρεσε να συλλεύω, είναι έτσι ωραίες. Κατά τα πίσω σε βάσα πόδια, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο. Να έχω και αυτές τις δύο, αυτή τη μεγαλύτερη είπα σε αυτή. Και αυτή είναι εδώ. Αυτή τη χρησιμοποιώ για να τάζω τις κατσαρίδες. Τέλος πάντων, ας ξεχάσουμε τώρα τις λαβίδες και τα είδη. Οι λαβίδες μας κάνουν για να κρατάνε την κυκλοφορία του αίματος όταν κάνει χειρουργείο ή για να κρατάνε τα αντικείμενά τους. Καλά, ας αρχίσουμε τώρα. Δεν είναι ανάγκη να βλέπετε τη φάτσα μου. Νομίζω πως έχετε καταλάβει όλοι ποιο είναι το point. Πρώτα ας αρχίσουμε με το να κόψουμε το κομμάτι κλωστής που προεξέχει. Φοβάσαι, μικρή μου φίλε. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το δάχτυλό της που είχε ακροτηριαστεί με μάζα κλωστό. Θα τραβήξουμε με τη λαβίδα τη μικρή που έχει δόντια όπως βλέπετε. Τις κλωστές προς τα έξω. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά να τις κόψουμε. Αλλά επειδή είναι σφιχτά απλώς θα τις κόψουμε και μετά αρχίσουμε να τις τραβάμε. Ο μικρός μας φίλος μπορεί να μην νιώθει άνετα με αυτό που συμβαίνει, αλλά σίγουρα θα νιώσει άνετα με τη συνέχεια. Ποιος ξέρει, μπορεί και να πονάει. Αλλά ούτε ύπνωση μπορώ να κάνω, ούτε κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον ίσως μπορώ να κόψω τις κλωστές και άλλο μέσα για να μπορώ να τις ξετυλίξω απλώς. Για απλώς φοβάται για αυτό που μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό και μπορεί να αντιδράει όταν το ακουμπάω το πόδι. Λογικά θα πλάκα μπορεί και να μην νιώθει πολύ αφού έχει κοπεί η κυκλοφορία του αίματος. Εδώ έχει μια μικρή αιστεία κλωστών. Μερικές από τις τρίχες το μπερδεύομαι, λέω κλωστές αν το παρατηρήσατε, γιατί συνήθως κλωστές είναι αυτά που τα πειράζουν και μπορώ να ξεκινήσω από κάπου. Όλα και τα δύο πόδια είναι τα ίδια χάλια. Αυτό εδώ που κάνω τώρα είναι λίγο πιο υποφερτό. Μη χτυπιέσαι μικρά μου φίλε, μετά θα δεις τι ωραία που θα νιώσεις. Καλά μετά την ταραχή και ίσως το μικρό τσουξιμό του πάνω από το τάγμα των τυχών, μετά θα νιώσεις καλύτερα. Στη συνέχεια, όπως πάνω για να πούμε και τη συνέχεια της ιστορίας του, είναι πως δεν θα απελευθερωθεί στην πόλη, αλλά θα πάει στο μάραθο που του χρόνου θα έχω ελεύθερα τα περιστέρια μου και εκεί θα μπορέσει να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Εδώ στην πόλη, αν μην παρατηρείτε, είναι και πολύ βρώμικο. Ναι, ξέρω τώρα τι λέω εγώ. Βρώμικο το περιστέρι, αλλά ενώ βρώμικο εξωτερικά, εσωτερικά, ποιος ξέρει. Θα το πάω σήμερα στο χωριό, θα του χορηγηθεί αντιβίωση, γιατί πιθανότατα λογικά μπορεί να έχει κάποια μικρή ασθένεια, μπορεί σκουλίκια. Κάποιον όζα πως γεμίζουμε πετρέλα, τελικά η μυρωδιά δεν είναι πολύ πετρέλα και
Κατάλαβα πως είναι από τις ελιές που τρώνε, αλλά βρωμίζουν πολύ. Και ένα κακό είναι ότι αυτά που τρώνε ελιές γεμίζουν τύχη συνήθως. Γιατί όμως? Ποιος ξέρει, ίσως οι εργάτες στις ελιές μαδιούνται οι ανώμαλοι. Ποιος ξέρει. Ή είναι όλα μια κακιά σύμπτωση. Μην αντιδράς άσχημα. Μετά εσύ θα γελάς με τη ζωή σου στην εξοχή. Καλά, εκεί εννοείται πως έχει ελιές, αλλά δεν έχει τύχες, ε. Περίπου το βίντεο έχει κρατήσει κάνα 6 λεπτό, 7 λεπτό. Ιδέα δεν έχω πόσα το δείτε μέχρι τόσο πολύ. Αλλά καλά θα κάνετε να το δείτε. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει καν αίματα. Και όσοι δεν το είδα μέχρι το τέλος, εσείς που θα το δείτε, πείτε τους να το δουν, δεν έχει αίματα. Και η κατάστασή του δεν είναι και τόσο φρικτή όσο αυτή που είχα δείξει στο βίντεο, στις φωτογραφίες στο Messenger. Και καλά. Εντάξει, από μερικές ίσως είναι παραπάνω, αλλά από μερικές λιγότερο. Εντάξει, τώρα. Ξέρετε ότι έναν άνθρωπο, άμα τον δέσουμε με τύχες, θα πάθει τα ίδια. Δεν το ξέρατε. Θα σου λέω εγώ. Γι' αυτό κανονιστείτε στο κουρίο, μην μπλεχτείτε με τις κλωσές. Α, και πείτε στον κουρέα σας, μην πετάει τις τύχες μετά, στο δρόμο. Οκ. Α, και δεν νομίζω οι κουρείς το κάνουν αυτό, αλλά... Έτσι, πείτε τούτο εσείς του κουρέα σας. Καλού κακού. Τώρα που το έπρεπε να το πω και στο δικό μου, ποτέ μου δεν το σκέφτηκα. Αλλά παρά τους βλέπεις με τις σκούπες να τις μαζεύουν, αλλά ποτέ δεν βλέπεις τι τις κάνουν μετά. Σε αυτό έχω νομίζω λίγο δίκιο. Ο Νικόλας πάντα έχει δίκιο. Τώρα μπορεί με εκεί να έχει τα πορεία γιατί να μην το αφήσω στην πόλη. Δεν ξέρω, σας είπα ότι θα επιστρέψει τα ίδια χάλια. Ναι, σας το είπα. Κάτω κάτω εδώ δεν είμαστε Έλληνα, δεν τα επιστρέφουμε στο μέρος όπου τα βρήκαμε. Και κατά δεύτερο δεν είναι καν άγριο ζώο, ένα ζώο της πόλης είναι. Που θα περάσει καλύτερα στην εξοχή. Τέλος θα περισσέρει από όλα τα ζώα, όντα της φύσης είναι. Καλά, με ξέρεις, με κάζω από δεν μπορώ να ζήσω με κάποιον άνθρωπο όπως σκυλιά. Ορίστε, βγάλαμε τη μεγαλύτερη ποσότητα τριχών από το δεξί πόδι που είναι εντελώς ακροτηριασμένο. Βλέπετε την ισχότητα της καταστάσεως. Τώρα μας μείναν μόνο μερικές τύχες στο δεξί πόδι και μετά πάμε στο άλλο. Έλα, τώρα τελειώσαμε με το ποδάκι σου αυτό. Είδατε, όλοι πρέπει να έχουμε μερικές λαβίδες. Είδατε πόσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί να είναι. Έλα. Τελευταίες τύχες σε αυτό το πόδι. Κάνει υπομονή. Σχεδόν τελειώσαμε. Όχι, όχι, μην. Ξέχασα να σας πω ότι οι λαβίδες έχουν και βαθμούς φίξες. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάνω επεισόδιο για τις λαβίδες θα σας το πω. Σχόδες το πως καταντάνε έτσι τα έρευνα του ζωντανά. Για να δούμε. Και το αριστερό πόδι είναι ελεύθερο. Δείτε πως θα, που θα κοβότανε άμα δεν το έσωσα. Θα κοβότανε. Βλέπετε εδώ, από εδώ, αυτό εδώ έως εδώ θα κοβότανε. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο πόδι, που είναι εξίσου σχόδες.
η κατάσταση. Αλλά δεν είπε κανένας ότι δεν είναι ένα στρέψιμο.